Σήμερα ήρθε η ώρα για το πιο αστείο story time που έχουμε ζήσει ποτέ στη Σέλκο. Ήρθε ένας κύριος και μας επισκέφθηκε και είπε ότι θα ήθελε να κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο στη γυναίκα του, γιατί έχουν επέτειο γάμου και θα ήθελε κάτι πολύ special για την αγαπημένη του. Τον κοιτάξαμε όλοι με πορεία. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό. Τέλος πάντων, τον ρωτήσαμε γιατί τι θα ήθελε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς σε ένα τέτοιο κατάστημα, σε μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή, και εκείνος μας είπε: ζεστό νερό για την κούκλα μου. Να έχει άφθονο. Να μπαίνει στην μπανιέρα και να τρέχει το νερό ατελείωτο. Ζητούσαμε κι εμείς. Ένα ηλιακό θέλει. Ένα ηλιακό μεγάλο. Να την καλύπτει, να μην αγχώνεται ότι θα τελειώσει το νερό ποτέ. Γελάσαμε στην αρχή, αλλά μετά καταλάβαμε ότι ήταν 100% σίγουρος για το δώρο που ήθελε να κάνει στην αγαπημένη του, όπως είπε. Έτσι λοιπόν και εμείς στείλαμε ένα από τα συνεργεία μας, πήγανε, το τοποθετήσανε την ώρα που η κυρία έλειπε από το σπίτι για να της κάνουμε έκπληξη. Σε μια ώρα έρχεται μια κυρία στο μαγαζί, έξαλλη, να μην μπορεί να δεχτεί τίποτα. Να της προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει, τίποτα, αυτή να ορίεται. Τέλος πάντων, με τα πολλά και τα λίγα καταλάβαμε ότι το δώρο δεν της άρεσε. Ήθελε να της το αλλάξουμε, να πάμε να κάνουμε απεγκατάσταση, λες και είναι μια τσάντα. Και θα μπορούσαμε να την πάρουμε πίσω. Αυτός είχε τάξει ένα μεγάλο και ακριβό δώρο και αυτή είχε καταλάβει για μια τσάντα, όπως θα ήθελε. Εν τέλει την πείσαμε ότι και το ζεστό νερό καλό κάνει και ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω και μπορώ να πω ότι πλέον είναι πολύ ευχαριστημένη μετά από ένα μήνα και μας ευχαριστεί για το ζεστό νερό που της δώσει.